αυτό που συνδέει τα τραγούδια που ακούσαμε είναι ένας άνθρωπος. Αυτός που έγραψε το ποίημα ή τους στίχους. Και είναι, σου δίνω την πάσα. Αχ, ένας άνθρωπος που τον έβλεπα πρόσφατα, θα το πω πού, στο αρχείο της ΕΡΤ. Είχε παρουσιάσει μια εκπομπή και έβλεπα, άκουγα το λόγο του, έβλεπα τη δική του την παρουσία και έλεγα, κοίταξε να δεις πόσο σημαντικοί άνθρωποι υπάρχουν δίπλα μας και τις περισσότερες φορές αποξεχνιόμαστε. Δεν βλέπουμε, δεν καταγράφουμε. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο συγγραφέας, ο ποιητής, ο στιχουργός. Αυτή είναι η τίτλη, αλλά από εκεί και πέρα είναι αυτός που γέννησε 1300 τραγούδια τα τελευταία 60 χρόνια. Χριστέ μου. Ναι, εκ των οποίων ίσως τα μισά από αυτά να έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες. Δεν αποκλείεται πολλές φορές να ακούσεις και να λες «Και αυτό δικό του είναι». Και αυτό το έχει γράψει. Μα πώς ακούσαμε, Νίκο, πόσα τραγούδια ήταν αυτά τα οποία... 40 τραγούδια, λοιπόν. 40 τραγούδια. Αναγνωρίζεις τη φωνή, αναγνωρίζεις τη μουσική. Το συνδέεις με στιγμές στη ζωή σου, αλλά δεν πάει το μυαλό σου να σκεφτείς. Δεν ξέρω γιατί το κάναμε αυτό. Είναι διαχρονικό όμως το θέμα αυτό, Γιώργο Χιντηράκη. Να μην πηγαίνει το μυαλό μας στον άνθρωπο που ήταν η αιτία να γραφτεί ένα τραγούδι, ρε παιδιά. Που είναι ο δικός του στίχος. Αυτό που μας γέμισε. Γιατί δεν σε γεμίζει μόνο η μουσική, σε γεμίζει ο στίχος, αυτό που ακούς, αυτό που σε εκφράζει, αυτό που σε πονάει, αυτό που σε λυπεί. Ναι, το τραγούδι είναι κυρίως ο στίχος. Δεν είναι κλασική μουσική που ακούς μόνο τη μουσική. Και ο στίχος είναι αυτό που θυμάσαι. Το σκοπό μπορεί να μην τον θυμηθείς πολλές φορές, αλλά ο στίχος είναι αυτός που σου κάνει ένα τραγούδι να σε αγγίξει. Και είπες πριν από λίγο ότι ζήσαμε μαζί του, περάσαμε χαρές, λύπες, τραγουδήσαμε και τα λαϊκά του και τα ελαφρά. Ξέρεις ότι έχει γράψει, έκανε ένα δίσκο με το Λεοντή, το Αχ Έρωτα, με έκανε μια ελεύθερη μετάφραση του Λόρκα. Απίστευτα τραγούδια. Λούζεται η αγάπη μου στον Γκουαντακιβίρ, Αχ Έρωτα. Απίστευτα. Έχει γράψει περίπου 8 βιβλία, έχει κάνει 5 εκπομπές τηλεοπτικές, όλα με επιτυχία, και ο άνθρωπος αυτή στην ηλικία των 90 χρόνων αυτή τη στιγμή αρχίζει πλέον να τιμάται. Με χαρά μου σου λέω ότι εγώ ξεκίνησα με την περιφέρεια από πέρυσι να το κουβεντιάζουμε και τώρα από ό,τι άκουσα στην Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια τεράστια εκδήλωση για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και από ό,τι είδα είναι μεγάλα ονόματα μέσα. Όλα τα μεγάλα ονόματα. Με τις φωνές, αλλά όλα αυτά οφείλονται σε έναν άνθρωπο, όλες αυτές οι επιτυχίες σε έναν άνθρωπο. Ναι. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος λοιπόν αξίζει να τον τιμούμε παντού. Γιατί τα λέμε όμως τώρα όλα αυτά? Γιατί εσύ πήγες πάντα ταπεινός και στην Αθήνα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά το ξεκινήσαμε όλο αυτό και το σκέφτηκε ο Νίκος όλο αυτό, και να το φτιάξουμε και να κάνουμε και αυτή την, να προχωρήσουμε σε αυτή την πρόσκληση και πρόκληση για να συνδέσουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται με το όνομα του Παπαδόπουλου σε αυτό που ετοιμάζεις και εσύ τις επόμενες ημέρες μέσα στον Ιούλιο. Μεθαύριο, την Πέμπτη το βράδυ. Την Πέμπτη το βράδυ στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης θα παρουσιάσουμε. Ο μήνας έχει 4. Τέσσερις, ναι. Τέσσερις. Με την περιφέρεια κρίσης, να το λέω πάντα, γιατί αυτή μας βοηθάει και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στην πολιτιστική άνοδο, εκτός των άλλων, της Κρήτης και του Ηρακλείου. Ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα στον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο με εξαιρετικούς τραγουδιστές, όλοι ντόπιοι, μόνο προκεκλημένη μας η Ελένη Δήμου. Σαν guest star. Θα πούμε περίπου 45 τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από τα πιο ελαφρά, από το Παράπονο ή το Την Οδό Αριστοτέλους, την Κεσαριανή, μέχρι το Δεν Υπάρχουν Λόγια, το Πέσπασμα Αντάμωσης που είπε ο Κόκοτας και ένα σωρό άλλα τραγούδια. Επίσης θα προβάλλουμε μικρά βίντεο που μας έχει στείλει η ΕΡΤ από μια εκπομπή, το Μονόγραμμα, που μιλάει είτε σε πρώτο πρόσωπο. Είμαι ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, γεννήθηκα εκεί, για να καταλάβει ο κόσμος και ποιος είναι ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Ναι. Και τι έχει γράψει από το πιο ελαφρό τραγούδι μέχρι το πιο ποιοτικό που υπάρχει στην Ελλάδα. Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, η περιφέρεια Κρήτης και εμείς όλοι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα. Ζωή. Μας λες όμως και κάτι άλλο. Δηλαδή λέμε 5-4 του μήνα, αλλά έτσι όπως το ακούω και με μεγάλο ενδιαφέρον, πες μου ώρα και πού, να μην το ξεχάσουμε, είναι βασικό.
Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, 9 η ώρα το βράδυ, την Πέμπτη το βράδυ, ανοίγουν οι πόρτες, είναι ελεύθερη είσοδος και έχουμε πάρα πολλά καθίσματα για όλο τον κόσμο να έρθει. Θα μάθουν ποιος είναι ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος και θα πούν συνεχώς «Και αυτό είναι δικό του, και αυτό είναι δικό του». Έτσι, για να ακούσουν μερικοί ποιος είναι ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Ποιοι θα είσαστε, Γιώργο? Πέραν από την Ελένη τη Δήμου που σου είπα πριν από λίγο, θα είναι ο Γιάννης ο Κασοτάκης που θα τραγουδήσει τα τραγούδια του Λόρκα, θα είναι η χοροδία Ιωνία Ειδών που θα τραγουδήσει τα τραγούδια που τραγούδησε πώς το λέγαμε, δεν το θυμάμαι τώρα, 10 παλικάρια, Γουργόνα, Γέλεγη Μαριά, Πονιζωή, Φτωχολογιά, Τζαμάικα, ο Καλατζής, ο Γιάννης ο Καλατζής, η Γεωργία η Φραγκαδάκη, η Τερέζα η Κρητικού, η Βάρια Αλεξίου, ο Βασίλης ο Ξημέρης, ο Νίκος ο Λιάπης, εγώ, και θα τραγουδήσω κι εγώ, έτσι θα βοηθάω κι πολύ, και αρκετοί άλλοι. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος θα τραγουδάει πολύ περισσότερο μαζί σας. Εγώ θα ήθελα, εγώ προσκαλώ τον κόσμο να έρθει να τραγουδήσει μαζί μας, όχι εμείς να τραγουδήσουμε μαζί του, γιατί δεν τραγουδάνε τελευταία, κυρία Ντουλιαράκη μου. Δεν τραγουδάει ο κόσμος και είναι μια ευκαιρία να έρθει να τον συνοδεύσουμε στο τραγούδι. Δεν τραγουδάει γιατί η καθημερινότητα σε βάζει από κάτω. Ναι. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά σε όλα τα σπίτια μέσα. Γι' αυτό και εμείς με την περιφέρεια δεν βάλαμε εισιτήριο στη βραδιά αυτή, για να έρθει όποιος θέλει να τραγουδήσει μαζί μας εκείνο το βράδυ, λοιπόν, την Πέμπτη. Πέμπτη. Ένα αφιέρωμα για τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Στις 9, κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ελεύθερη είσοδος. Κρατάμε το ένα ραντεβού του Ιούλη, γιατί είναι μεθαύριο. Σε παρακαλώ όμως πάρα πολύ, αγαπητέ μου Γιώργο Χιντηράκη, πήγαινε και σε εκείνο το άλλο, το δεύτερο το ραντεβού, το οποίο ετοιμάζεται. Αυτό πάλι είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη εκδήλωση. Το ετοιμάζουμε καιρό τώρα. Ήθελα να σου πω ότι υπάρχει ένας τραγουδιστής που έχει να τραγουδήσει, που έχει πεθάνει τώρα και πάρα πολλά χρόνια, που έχει να τραγουδήσει περίπου 50 χρόνια και όμως ακόμα και 18 χρόνια τραγουδάνε τα τραγούδια του. Είναι ο Στέλιος ο Καντατζίδης. Λοιπόν, πήραμε την απόφαση με την περιφέρεια να του κάνουμε ένα αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα στα τραγούδια που τραγούδησε. Και πρέπει να ξέρεις ότι έχει τραγουδήσει από Χατζηδάκη, από Θεοδωράκη, από Λεοντή, όχι μόνο τα τραγούδια τα λαϊκά της Ξενιτιάς και του Πόνου. Είναι ένα φαινόμενο. Μετά από τόσα χρόνια, ακόμα να τραγουδάνε Καζαντζίδη και να τον λατρεύει ο κόσμος. Αυτό που είπες πριν από λίγο, τα παιδιά τραγουδάνε, ναι, Καζαντζίδη. Ναι, 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 ναι. Τα 18άρικα που δεν, ναι, έχουν ζήσει τον Καζαντζίδη και όμως μέσα από τα δικά του τα ακούσματα πατάνε δικά τους βήματα. Ναι, η λαϊκότητά του, ναι, διαρκεί και μέχρι σήμερα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Καζαντζίδης έχει μείνει και θα μείνει πάντα, όπως λέγαμε στην Αμερική, ο Σινάτρας, που είναι ένας κλασικός τραγουδιστής για τα ελληνικά δεδομένα. Στις 19 λοιπόν του Ιούλη, δηλαδή πολύ σύντομα σε 20 μέρες περίπου, στο Κυποθέατρο πάλι Νίκος Καζαντζάκης, πάλι 9 η ώρα και πάλι με ελεύθερη είσοδο, η περιφέρεια παρουσιάζει Στέλιος Καζαντζίδης, ο τραγουδιστής της Ρωμιοσύνης. Ωραία. Ένας Ιούλιος γεμάτος μουσική και γεμάτος με μουσικά ακούσματα, γεμάτος με αναμνήσεις, γεμάτος με υπέροχες φωνές. Δεν έχω να πω περισσότερα. Λοιπόν, Πέμπτη, 4 του μήνα με Παπαδόπουλο, 19 Παρασκευή, ημέρα Παρασκευή, Εβδόμου, με Καζαντζίδη. Να σε ευχαριστήσω. Εγώ να σε ευχαριστήσω που μου έδωσες βήμα να πω δύο πράγματα για τον Παπαδόπουλο. Για τον Καζαντζίδη μπορεί να τα ξαναπούμε. Ο Θεός να δώσει. Μέχρι τώρα. Να είμαστε καλά. Να είμαστε μόνο καλά. Να είμαστε καλά. Εγώ θα ξαναπούμε πάλι για μια φορά την Πέμπτη το βράδυ να έρθουν να τραγουδήσουν μαζί μας. Αυτό είναι. Αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Γιατί μας λείπει και η χαρά, ναι, και το χαμόγελο. Και τα τραγούδια πρέπει να ξέρεις ότι από ό,τι άκουσες πριν από λίγο τα ξέρουν όλα. Και θα ξαναπώ. Θα λένε και αυτό είναι δικό του Παπαδόπουλου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.